6 Ιουνίου δικάζεται σε δεύτερο βαθμό η λεγόμενη υπόθεση των ληστών με τα μαύρα. Συνοπτικά μια υπενθύμηση σε τι αφορούν οι κατηγορίες. Οι κατηγορίες για τις οποίες δικάζονται στις 6 Ιουνίου σε δεύτερο βαθμό αφορούν την απαλωτρίωση της Εθνικής Τράπεζας στην Οδό Σόλωνος στο Γενάρη του 2006, καθώς και απόπειρες αυτοκτονίας κατά του φύλακα της τράπεζας και των δύο ειδικών φρουρών αστυνομικών. Στο αρχικό κατηγορητήριο υπήρχαν και άλλες κατηγορίες, υπήρχαν άλλες 6 ληστείες τραπεζών, υπήρχε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή ότι κινήθηκαν αυτές τις ληστείες στα πλαίσια του 187, τα οποία για τις αυτές κατηγορίες αφαιρώθηκαν από την προηγούμενη δικαστήριο. Εκείνες τις μέρες θυμόμαστε όλοι ότι είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα και μάλιστα με επικήρυξη από τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που είχε κηρυχθεί με το πιο επιτυχημένο Υπουργού Δημόσιας Τάξης σύμφωνα με τα μίντια. Πόσο ρόλο είχε παίξει αυτό το κλίμα για τη ζυγοδικία? Καθεστώς παρανομίας βρισκόμουν αρνούμενος να παραδώσω την ευθερία μου στους γιώστες μου, καθότι σαν αρχικό δεν είχα και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην αστική δικαιοσύνη. Το γεγονός όμως ότι επικηρυχθήκαμε το 2009 επιβεβαίωσε το φως της επιλογής μου αυτής, γιατί ήταν ενδεικτικό των εκδικητικών προθέσεών της. Σε μια εποχή που ο λαός βιώνει την έλαφα των οικονομικών μέτρων, της φτώχειας και της ανεργίας, το αστικό κράτος προσέφερε 600.000 ευρώ σε όποιον έδινε την παραμικρή διαφορά που θα οδηγήσει στον υπερτισμό μας. Σε μια κίνηση που θύμιζε εποχή τα αγραία δύσης, τα ανθρωποειδή που ακούνε στο όνομα Χόδης και Παπακοσταντίνου θα τολμήσουν να μας επικηρύξουν, χαρακτηρίζοντας εμένα και τους συντρόφους μου ως αληθές και τρομοκράτες. Όμως αυτή η κίνησή τους δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, γιατί η κοινωνία τους γύρισε την πλάτη. Αυτοί που παρασημοφορηθήκαν ως πιστοί εκφραστές της κατασταλτικής πολιτικής των Αμερικανών στη χώρα μας, αυτοί που συνέβαλαν στην εφαρμογή και επιβολή των μνημονίων, δηλαδή στην κοινωνική καταστροφή που ζούμε μέχρι σήμερα, θα θεωρήσουν να μας επιδείξουν, να δούμε έτσι κάπως σαν ανέκδοτο να γίνεται αυτό. Ποιο ήταν το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές για να μπει στο κατηγορητήριο? Το μοναδικό στοιχείο εμπλοκής μου στην υπόθεση ήταν ένα έγγραφο, θα μην από έναν ειδικό θέτη ανακριτή που ασχολείται με θέματα τρομοκρατίας, το οποίο και μου κοινοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης και πανέφερε την ταυτοποίηση του DNA μου με κάποια δείγματα DNA που κατά τις αρχές βρέθηκαν σε ένα όχημα μισό χιλιόμετρο μακριά από την τράπεζα που είχε γίνει ληστεία. Αυτό το έγγραφο κατά την κρίση του δικαστηρίου ήταν αρκετά καταδικαστό προσέλιστα στην εξωτερική ποινή των 36 χρόνων κάθεψης, όχι μόνο για τη ληστεία Θεοδός Σόλωνος, αλλά και για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονία κατά αστυνομικό. Χωρίς την παραμικρή αναγνώριση από τις μάρτυρες κατηγορίες, τους αστυνομικούς, ήρθε αυτή η κατάληξη της δίκης. Θεωρώ πως η κατάληξη που είχε η δίκη στο πρωτόδικο δικαστήριο μου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Έπαιζε πάση θυσία να διασωθεί το γόητο των διευθυντικών μηχανισμών ή τόσα χρόνια θα πέφτει πάνω σε αυτή την υπόθεση και μετά από τις δύο αυτοώσεις των δύο συντρόφων να αναφέρουμε την περίπτωση του συνουσιοσύνδη του Γρηγόρη Τσιρώνη ή θα πήγαν επανόρθωτα. Η σύλληψή σου η ίδια, η σύλληψή σου πώς έγινε και πώς παρουσιάστηκε από τα μίντια? Θυμόμαστε δηλαδή, την κάνω την ερώτηση γιατί υπήρχαν ρεπορτάζ ο Φαντομάς. Η σύλληψή μου έγινε στις 4 Αυγούστου του 2016
σε ένα τυχαίο αστυνομικό μπλόκο λίγο έξω από τη Σπάρτη, καθόταν για τις θερινές διακοπές μου. Μαζί μου επίσης ήταν και ο σύντοχος Πεταφακάς. Η σύλληψη μας ήταν επεισοδιακή, καθώς οι αστυνομικοί που μας καταδίωκαν έπρεπε να απαραίτητο ότι έπρεπε να μας πυροβολήσουν σε ευθεία βολή, δηλαδή το χέρι κατά πάνω μας, ευτυχώς χωρίς να μας σταματήσουν. Επειδή δεν υπακούσαμε τα σήματά τους. Διαφορώντας για το γεγονός ότι ήμασταν άοπλοι, και στο συγκεκριμένο σημείο κυκλοφόρησε και κόσμος ανατοξίας. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που οι ένστολοι φρούροι του κράτους πυροβολούν στο Τσάχνο, επειδή κάποιος δεν σταμάτησε για να τον ελέγξουν. Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες από τα αστυνομικά πυρά τις τελευταίες δεκαετίες. Η σύλληψή μας τότε είχε παρουσιαστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο είχαν προσδιορίσει για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον Τόσκα, ως μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών αρχών. Από... Είναι ποια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση, όσο και από άλλες υποθέσεις, σχετικές ή μη, τεκμηριώνεται μια ιδεολειπτική αιμονή των αρχών, και ιδίως των εισαγγελέων, και με άλλα λόγια, τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις δίκες έντονα πολιτικές. Ναι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια έντονη κατάσταση διώξης των μηχανισμών, κυρίως κατά του αναστού κινήματος. Με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, την υπόθεση δικιά μου, την προσπάθεια ανέρεσης αυτοδικής απόφασης του συντρόφου Τάσου Θεοφίλου και την εξαιρετική ποινή του συντρόφου που κατηγορηθήκαν ως από τρομοκράτες, εφαρμόζοντας έτσι για πρώτη φορά τον τρίτο αντιδημοκρατικό νόμο. Με τι θα αναβαθμίσει το κράτος, χειρώνει το νομικό τεπλοστάσιο σε μια προσπάθεια παράταση της ομοιρίας των αγωνιστών, τον παραδειγματισμό και το εφοπλιστικό πολίτη. Τα μίντια πόσο βασικό ρόλο έχουν παίξει στην κατασκευή των σεναρίων που χρησιμοποιήθηκαν? Υπάρχει κάποια αμφίδρομη σχέση με τις αρχές? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχηματίζουν μαζί με την αστυνομία και, τους δικαστές και εισαγγελείς ένα αντιτρομοκρατικό μπλοκ που λειτουργεί ως βιομηχανία πολιτικών διώξεων? Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χειραγωγούν και εκπροσωπούν συγκεκριμένα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, έχοντας εστάγια ταυτοποίησης και την αλλίωση της εκάστοτε πληροφορίας και την προσαρμογή της στα σχέδια των συμφερόντων αυτών. Έτσι, σε άγαστη συνεργασία με τις αρχές, μεταδίδουν ένα σωρό ανακρίβειας και σκοφαντίες γύρω από τους αγωνιστές και τη δράση τους, ένα προσπάθειά τους να τους απομονώσουν από την πολιτική κοινωνία και να διορθωθούν τις επιλογές τους. Έτσι παρουσιάζουν τον αδιαμεσολάβητο και διαιρεστικό αγώνα ως κάτι εισαγωγικών παράνομο και θα πω στην υπόλοιπη καταδικασία στη δημιουργία και εφαρμογή όλων αυτών των αντιδημοκρατικών νόμων.